Και τώρα η επιτομή του last but not least. Έρχεται η Έλλη μας. Είναι η Έλλη Μπαλτά. Καλώς το μου. Και αυτό θα ήθελα, καθώς πλησιάζει 25 Νοεμβρίου, που είναι της Αγίας Εκατερίνης, το από πάνω, πολύ ακριβό. Όχι. Εντάξει. Δεν είμαστε και πολλά έξοδα, καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, είναι normal, normal τιμές. Μπράβο, Έλλη μου, τέτοια θέλω να ακούω. Πού πηγαίνεις? Θα ήθελα πριν μιλήσω για το concept, που μπορείτε να μου δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό. Βεβαίως. Θα πω δύο πράγματα θέλω. Ναι, μωρό. Τα υποθυμολογίες. Ναι, αγάπη concept. Μου. Ναι, αγάπη. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω και να πω ότι, γιατί το έχω μέσα μου και εγώ δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου, ότι όλη αυτή η κίνηση, εμένα, μου φάνηκε πολύ υποχθόνια, με όλο το θάρρος να το πω αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ βαριά λέξη. Το επεισοδίου. Ναι, την κίνηση, όχι το άτομο, την κίνηση χαρακτηρίζω υποχθόνια. Με το κορίτσι αυτό, μιλάμε, γελάμε, κάνουμε support μια στην άλλη. Το κορίτσι αυτό λέγεται Χριστιανά. Η Χριστιανά, λοιπόν. Και σου απαγορεύω να μου λες υποχθόνια. Δεν είπα αυτό, γι' αυτό το πρόλαβα. Ναι. Δεν σε είπα υποχθόνια, η κίνηση αυτή είπα. Ναι. Ήταν υποχθόνια. Πρώτα θα τη λογίσω γιατί και εύχομαι να με βγάλεις ασπροπρόσωπη και να μην ισχύει αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει ζητηθεί αυτό με τα μισά κορίτσια. Εμένα που με αφορά δεν μου έχει πει τίποτα. Είμαστε χαμογελάμε, μιλάμε, όλα καλά. Άρα δηλαδή παραδέχεσαι. Μισό λεπτό να μιλήσει. Μισό λεπτό να μιλήσει, Χριστιανά. Μην αρχώνεσαι. Μισό λεπτό, Χριστιανά. Έχει ζητήσει ένα λεπτό να μιλήσει και θα το έχει. Πάμε, πάμε, Έλλη μου. Και αυτό είμαι εδώ πέρα. Τι γίνεται όλο αυτό το πράγμα, εδώ πέρα, έτσι κατευθείαν. Που εγώ θα πίστευα ότι θα είναι σωστό αν έχει την υπόνοια για μένα. Γίνεται από σοβαρή υπόνοια. Από το να είμαστε χαμογελαστές και να λέμε ό,τι να είναι, να μου πει, Έλλη, νομίζω αυτό. Εγώ θα τη έλεγα, νομίζει αυτό το πράγμα, πάμε μαζί, μαζί σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το άτομο που στο είπα αυτό το πράγμα, να δούμε. Το είπα εγώ αυτό. Δεύτερον, επειδή ο Θεός είναι μεγάλος, ευτυχώς η Χριστιανά, από όλη τα κορίτσια έχω πετύχει τη Χριστιανά στον δρόμο και με έχει δει που είμαι μόνη μου πάνω κάτω και τρέχω. Με έχει δει ότι ήμουν μόνη μου. Ότι είμαι μόνη μου. Λοιπόν, να πω το δεύτερο σκέλος. Αγάπη μου. Όχι, ξέρω απλά επειδή είναι πολύ σκληρό για μένα αυτό. Πάρε το χρόνο σου. Ωραία. Επειδή φαίνομαι μόνο ένα χαρακτήρα που εύκολα θα κλάψω ή το οτιδήποτε. Οκ, okay, φαίνομαι πολύ ευαίσθητη, αλλά ένα πράγμα δεν γνωρίζετε για μένα. Ότι για να φτάσω στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη, μπορώ να γυρίσω όλο τον κόσμο μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λόγο θέλω να ζητήσω μια τεράστια χάρη από τη Χριστιανά. Θα ήθελα να πάμε μαζί σε αυτό το μαγαζί, αλλά θα ήθελα μία πράξη μόνο. Να βγάζω βίντεο live, να πάμε μαζί κατευθείαν σε αυτό το μαγαζί, να δω ένα. Πήγαμε κάποιον. Δεύτερον, μίλησα εγώ άσχημα για σένα ή για οποιαδήποτε συμπαίκτριά μου. Τρίτον, έχω πει κάποιο πράγμα που έχει σημαίνει σε οποιοδήποτε επεισόδιο για οποιονδήποτε άνθρωπο εδώ μέσα. Και μετά από όλη αυτή την κίνηση, θέλω να πάμε σε όλη την Ερμού να δω αν με έχει δει ποτέ ένα μάτι να με στη λίστα. Αυτή τη χάρη θέλω. Ωραία, μόνο. Να το κάνω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα. Και πολύ καλά. Και επίσης, γιατί να το κάνεις όλο αυτό. Εσύ πες μου. Γιατί εγώ άντε και το έβγαλα από το μυαλό μου. Εγώ δεν σου λέω ότι το βγάλεις στο μυαλό σου. Ή ένα, είμαι στόχος γιατί θες να μείνεις άλλη μια εβδομάδα στο παιχνίδι. Γιατί είσαι στόχος. Που στο εύχομαι, αλήθεια σου λέω. Άμα το κάνεις αυτό για αυτό λόγο, σου εύχομαι να μείνεις μια εβδομάδα παραπάνω και δύο. Αλλά εύχομαι πιο πολύ να κοιμάσαι ήρεμη το βράδυ. Αυτό σκέφτομαι. Σου εύχομαι πιο πολύ. Εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχη το βράδυ. Εσύ δεν ξέρω αν κοιμάσαι ήσυχη το βράδυ και με όλο αυτό το δράμα και το θέατρο που παίζει. Γιατί δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας ξαφνικά να ανοίγει και να λέει το στόμα του και να λέει αρλούμπες. Άρα ένας επιχειρηματίας που έχω εγώ συνεργαστεί και λέει πράγματα για μένα που άσχημα, που θέλω να τα μάθω εγώ αυτά και να γίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά, όχι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάμε στο συγκεκριμένο μαγαζί μαζί. Αλλά άμα σου πούνε ότι τα πες, τι θα γίνει, παίζουν. Ας το δούμε. Γιατί εγώ κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ. Ας το δούμε αυτό, Χριστιανά. Και αν είχες αυτή την εικόνα, δεν με έπιασες τόσες ώρες που είμαστε εδώ πέρα. Να μου πεις, Έλλη. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη. Όταν μου είπαν το όνομα, ήμουν σίγουρη. Ποιος είπαν το όνομα?
Ναι, όταν μου είπαν το όνομά σου ήμουν σίγουρη. Ποιος δεν ήμουν σίγουρη στην αρχή. Σου είπαν το όνομά μου και πέρασαν. Επέμενα για να μάθω την αλήθεια. Θες με ρώτησε, αυτό είναι από αυτό το μαγαζί. Όχι, δεν σε ρώτησα. Τι να σου πω, όταν εσύ με κοροϊδεύεις, μου γράφεις beautiful εδώ και μου λες αχ αγάπη μου, τι όμορφη που είσαι. Σε κοροϊδεύω. Από πίσω πας και μεθάβεις. Σε κοροϊδεύω. Ναι, πας και μεθάβεις από πίσω. Μπορεί να αποδειχθεί αυτό πριν το πεις αυτό. Πριν με κατηγορήσει αυτό μπορεί να αποδειχθεί πρώτα, σε παρακαλώ πολύ. Και θα ήθελα μετά από όλο αυτό να μου πεις ένα μεγάλο συγγνώμη δημόσια. Φυσικά. Το βίντεο θα βγει δημόσια. Εγώ νομίζω πως δεν θα συνεχίσω μετά. Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά είμαι σίγουρη για αυτά που είπε. Γιατί έχουν υποθεί πράγματα και έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία υπάρχουν στα επεισόδια. Οπότε δεν μπορεί να τα έβγαλε ένας άνθρωπος από το μυαλό του. Έχω το τηλέφωνό της, θέλετε να πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι, δεν είναι αυτή, σου είπα. Θες να γίνει τώρα. Δεν είναι αυτή. Ποια είναι. Είναι άλλο με ένα μαγαζί εγώ συνεργάζομαι. Τώρα στον αέρα. Με ένα μαγαζί εγώ συνεργάζομαι όλο και όλο. Θα σου πω μετά ποιο μαγαζί. Πες το μου τώρα. Θα σου πω μετά ποιο μαγαζί. Εγώ ένα μαγαζί θα πάμε συνεργάζομαι. Μαζί, όχι, δεν θα βέσκα. Θα σε πάρω και θα πάμε μαζί στο μαγαζί. Πες το μου πώς το λένε. Όχι, γιατί, πού ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνεις εσύ. Μα εγώ με ένα μαγαζί συνεργάζομαι. Ναι, θα πάμε μαζί. Δεν συνεργάζεσαι με ένα μαγαζί. Με ένα μαγαζί συνεργάζομαι. Δεν συνεργάζεσαι με ένα μαγαζί. Με ένα... Δεν είναι αυτό στην ερμό. Εντάξει. Με ένα μαγαζί συνεργάζομαι. Δεν συνεργάζεσαι με ένα μαγαζί. Συνεργάζομαι με ένα μαγαζί. Θα δούμε αν συνεργάζεσαι. Ρε, πες μου το όνομα να του μαγαζιού. Κάτι. Πες το μου, σε παρακαλώ. Όχι, δεν στο λέω. Θα πάμε μαζί εκεί και τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι το μαγαζί αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Το Περιστέρι. Το Περιστέρι. Α, δεν έχεις πάει στο Περιστέρι. Δεν έχω πάει ποτέ στο Περιστέρι, βασικά. Δεν έχω πατήσει το πόδι μου στο Περιστέρι εδώ και 3 χρόνια. Όχι σε μαγαζί, στην περιοχή. Λοιπόν. Άκουσε, Μέλη. Αχ, δεν γίνεται. Ωραία. Άκου. Έχω πέσει από τα σύννεφα, αλλιώς σου λέω. Κι εγώ έχω. Αν αυτό είναι μία τρομακτική παρεξήγηση, είναι πραγματικά τρομακτικό. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα να επικεντρωθούμε στο look. Θα μου την κάνεις αυτή τη χάρη, Έλλη μου. Ε? Πάω σε ένα event, εξωτερικό event, που προς τιμήν της Iris Apfel, η οποία έχει πρόσφατα πεθάνει, τα 102 της χρόνια και ήταν μια γυναίκα που... Λατρεύει Έλενα Χριστοπούλου, αλλά πέρα από αυτό... Τα κοσμήματα και έχει μεγάλη ιστορία πάνω στο κομμάτι των κοσμημάτων και τόλμησα να φέρω κάτι που να... Εις μνήμην, προς τιμήν της. Ναι. Εμπνευσμένη από εκείνη. Πολύ ωραία. Βαθμολογήστε. Ταντάν! Για πες. Λοιπόν, το μπουφάν είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Είναι ονειρικό, όντως, δεν ξέρω. Η τσάντα, η υφή με το μπουφάν και η υφή της τσάντας, τέλειο. Το καλσόν, το καλτσάκι, καλσόν, καλτσάκι, ωραία. Με το λουστρίν που φαίνεται... Ελάκι μου, σε παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη. Λατρεία μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου, όμορφη μου. Πολύ καλό. Ευχαριστώ. Το headpiece, όντως, γενικά είναι μια πάρα πολύ ισορροπημένη εικόνα που στα μάτια μου μοιάζει ξεκούραστη. Βλέπω την ένταση στο λαιμό. Ναι. Δεν ξέρω, είναι από τις καλύτερες σου εικόνες. Αλήθεια. Το φοβόμουν για μένα. Το concept σήμερα. Το μπουφάν είναι, δίνει επίσης ένα statement. Είναι το μπουφάν. Γι' αυτό και το 5 από εμένα και που το τόλμησες, γιατί είδα και την αγωνία σου στο backstage. Ναι. Κοίτα Κατερίνα, θες το μπουφάν. Και όντως, συνολικά αυτό που βλέπω, εμένα με ηρεμεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα με τη βαθμολογία σου. Ναι, φυσικά και χάρηκες. Είναι τέλειο. Ωραία. Τώρα. Τώρα θα σου πω ναι. Ότι η αλήθεια, αργά ή γρήγορα, δεν τα βγαίνει. Και θα σου πω ότι ο μέσος όρος σου είναι 3,1. Τέλεια, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.